Είμαστε εδώ στο U-Radio 98,7, Δευτέρα σήμερα 24 Ιουλίου και αν κάτι περιμένουμε πώς και πώς εδώ στην περιοχή μας και ειδικά στην Αλεξανδρούπολη είναι αυτό το καλοκαίρι και ειδικά τις παραστάσεις οι οποίες έρχονται. Και σήμερα Δευτέρα είπαμε 24 Ιουλίου έχουμε μια φανταστική παράσταση στην Αλεξανδρούπολη στο θέατρο Altin Almazi, ο φίλος μου το Στογεύσκι και έχω το φίλο μου τον Παύλο εδώ, Παύλος Λουτσίδης. Καλημέρα, καλημέρα Χαρή. Καλημέρα Παύλο. Ο Παύλος, παιδιά, γνωστός εδώ της περιοχής, συντοπίτης μας και όχι μόνο συντοπίτης. Παύλο, είμαστε και από το ίδιο νησί. Ακριβώς. Να τα λέμε αυτά, Σαμοθράκη ρε παιδιά. Σαμοθράκη, Σαμοθράκη. Τι γίνεται Παύλο? Όλα μια χαρά Χάρη. Ξαναέρχομαι δηλαδή με την παράσταση για σήμερα το βράδυ στο Altin Almazi σε 9.30. Είχα ξαναέρθει το Μάιο. Στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. Η παράσταση πήγε καλά, δηλαδή καλλιτεχνικά. Ο κόσμος του άρεσε, θέλω να πω. Και οπότε βρήκα την ευκαιρία, λέω, να ξανακάνω μια παράσταση εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Είσαι σε μια διαδικασία περιοδίας, να πούμε, η οποία έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο. Ακριβώς. Ξεκίνησα με πρεμιέρα από τη Σύρο. Συνεχίστηκε σε πολλές πόλεις και σε νησιά. Αλλά συνεχίζεται και το καλοκαίρι και θα συνεχιστεί και του χρόνου το χειμώνα. Οπότε. Έχουμε δρόμο ακόμα, έχουμε δρόμο. Τι μου κάνεις νόημα, τι είναι? Το μικρόφωνο το ακούω. Τέλεια. Ωραία, οπότε είσαι σε μια διαδικασία έτσι περιοδίας όπως είπαμε. Πες μου λίγα λόγια για τον φίλο σου τον Ντοστογεύσκι. Λοιπόν, ο Ντοστογεύσκι να σου πω είναι χρόνια φίλος μου. Γιατί από μικρός για κάποιο λόγο έλεγα αυτός είναι, χωρίς να τον έχω διαβάσει καθόλου, έλεγα αυτός είναι ο καλύτερος συγγραφέας στον κόσμο. Αν θέλουν να έχω έναν κολλητό θα πρέπει να λέγεται το Στογεύσκι. Θα πρέπει να έλεγε το μετά όμως όταν ξεκίνησα στη ζωή μου να διαβάζω κάνα δύο βιβλία, το πρώτο που διάβασα ήταν το Έγκλημα και τη Μωρία, έλεγα τι βιβλίο είναι αυτό, το πιο ωραίο βιβλίο. Και τα φέρνει έτσι η ζωή που η Δήμητρα Παπαδοπούλου έκανε μια πολύ ωραία κομική διασκευή από το Όνειρο ενός Γελίου. Μου προτάθηκε και το παρουσιάζω. Σε σκηνοθεσία του Κώστα Γάγη. Του αγαπημένου σκηνοθέτη και φίλου του Κώστα του Γάκη. Ο οποίος έχω δει συνεντεύξεις, μιλάει με τα καλύτερα λόγια. Μίλησε και στη Δέσποινα, στον Energy 98,5, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σένα. Ο Κώστας ο Γάκης είναι ένας άνθρωπος, εκτός ότι είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, πλημμυρίζει από αγάπη. Είναι τόσο δοτικός, είναι τόσο καλός, τόσο τρυφερός, που δεν μπορείς να μην τον αγαπήσεις. Δηλαδή, οπότε με βάση, δεν γνωριζόμασταν, με βάση τη δουλειά δηλαδή, γίναμε και φίλοι. Πες λίγο για την πλοκή αυτού του έργου. Τι θα δούμε σήμερα το βράδυ? Λοιπόν, ο ήρωας της παράστασης είναι ένας άνθρωπος καθημερινός, όπως έχουμε βρεθεί περισσότεροι στη θέση του, με μια καλή δουλειά, με ένα καλό αυτοκίνητο, με μια σχέση, όλα στρωμένα στη ζωή του. Τοποθετείται στο σήμερα. Σήμερα, είναι σύγχρονο, ναι. Έρχεται κάποια στιγμή που χάνει τη δουλειά του, οπότε αλυσιδωτά χάνοντας τη δουλειά του και μη έχοντας πόρους, καταστρέφονται και τα πάντα γύρω του, δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο που είχε για το σπίτι, του παίρνουν το σπίτι, η κοπέλα του τον παρατάει, το αυτοκίνητο που είχε με δώσει επίσης δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Έτσι φτάνει σε ένα τέλμα ψυχικό και οικονομικό, μετακομίζει τον Άγιο Παντελεήμονα και μη αντέχοντας τα καινούργια δεδομένα της ζωής του θέλει να αυτοκτονήσει. Οπότε σχεδιάζει την αυτοκτονία του. Αυτό είναι και μια ιστορία από το πραγματικό βιβλίο, από το Όνειρο ενός Γελίου. Στην παράσταση συνομιλώ με τον Ντοστογεύσκι και διαβάζω και αποσπάσματα από το βιβλίο. Με τη φωνή του Λευτέρη Ελευθερίου. Ακριβώς, με τη φωνή του Λευτέρη Ελευθερίου, πολύ καλά το λες. Και σχεδιάζει κάθε μέρα να αυτοκτονήσει. Διαβάζοντας όμως αυτό το βιβλίο, γιατί λέει ότι εγώ δεν γίνεται να πεθάνω και να μην έχω διαβάσει το Όνειρο ενός Γελίου, γιατί αυτός ο τύπος έγραφε για τύπους σαν εμένα, δηλαδή για ηλίθους έγραφε, για γελίους. Οπότε το διαβάζει, αποκοιμιέται και βλέπει ένα όνειρο που εκεί γίνονται διάφορα πράγματα. Πηγαίνει σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα πιο ιδανικό κόσμο. Να μην πω ακριβώς το τέλος, όχι. Αλλά ναι. Δημιουργείται, δηλαδή είναι στα όρια ενός φαντασιακού κομματιού και της πραγματικότητας που μετά αλλάζουν τα πάντα γύρω του. Με κωμικά στοιχεία, Παύλο. Το ωραίο αυτής της παράστασης είναι ότι εκεί που πάει να γίνει έτσι πολύ δραματικό, τσακ, σκάει μια έτσι δραματουργική πολύ ωραία κωμωδία από το χέρι της Δήμητρας Παπαδοπούλου που το ελαφρύνει. Το οποίο αυτή η διασκευή του έργου έγινε κάπου στο 2010, δηλαδή είμαστε εκεί στην οικονομική κρίση, κάπως έτσι ξεκίνησε. Ακριβώς, η αφορμή γι' αυτό. Έγινε το 2010, το 2011, ανέβηκε
με το Φάνη το Μουρατίδη σε σκηνοθεσία της ίδιας της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Εγώ τότε το είχα δει και ήμουν τότε στη σχολή, θυμάμαι, και μου είχε αρέσει τόσο πολύ αυτό το έργο. Είναι αυτά που σου αγγίζει λίγο την ψυχή, ξέρεις, έτσι. Το φανταζόσουν ότι θα βρεθείς εσύ να είσαι αυτός ο οποίος έρμηνευε αυτό το ρόλο τότε που λες ότι σου άρεσε. Ήταν κάτι το οποίο. Δεν το φανταζόμουν, αλλά ξέρεις, καμιά φορά και η ενέργεια. Δεν λέμε ότι η ενέργεια σε πηγαίνει κάποιες φορές σε κάποια πράγματα. Αυτό το έργο πάντα μέσα μου, ακόμα και ασυνείδητα φαντάζομαι, θα ήθελα να βρεθώ στη θέση να το παρουσιάσω. Πόσο όμορφο αυτό. Οπότε είσαι σε αυτή την διαδικασία. Μίλησε μου λίγο τώρα για το έργο, για την προσέγγιση του ρόλου. Τι ακούς, τι σου λέει το κοινό μετά. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος έρχεται και βλέπει τον εαυτό του σε αυτό. Και ταυτίζεται. Και παίρνει και παραδείγματα, κουβαλάει πράγματα. Σου έχουν μοιραστεί έτσι ιστορίες, έχει έρθει ο κόσμος μετά. Ακριβώς. Κοίτα, εγώ νομίζω αυτός είναι και ο ρόλος του θεάτρου γενικότερα, αλλά και ο ρόλος σαν ηθοποιού. Αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ, να υπάρξει μια ταύτιση με το κοινό. Ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς τι θα έρθει να δει. Ναι. Γιατί βλέπει και ότι είναι της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Μπορεί οι πιο πολλοί να θεωρούν να πάμε να περάσουμε ωραία, να γελάσουμε και όλα. Αυτό που μένει όμως εκτός από ένα κομμάτι γέλιου είναι και λίγο σκέψη, λίγο πράγματα που τα έχουμε σκεφτεί, λίγο που μπορεί να τα δούμε λίγο διαφορετικά. Έρχεται ο κόσμος μετά και μου λέει τι ωραία παράσταση, τι γλυκιά παράσταση. Με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό, δηλαδή το πλήρωμά μου για μένα είναι αυτό, η πληρωμή μου, συγγνώμη. Και είσαι στην πόλη σου, είσαι σε μια πόλη στην οποία μεγάλωσες. Μεγάλωσα και υπεραγαπάω, όχι μεγάλωσα μέχρι τα 24 μου. Ζούσες εδώ πέρα, οπότε θα βρεθούν συγγενείς, φίλοι. Πώς είναι να παίζεις στη γενετήρα σου? Κοίτα, πώς είναι το συνέστημα αυτό? Σίγουρα είναι λίγο πιο αγχωτικό από ότι να παίζεις, ξέρω εγώ, στους λειψούς, στα τρίκαλα. Ναι. Βέβαια, δεν μπαίνω στη διαδικασία να το σκέφτομαι πολύ, γιατί έχω να κάνω τη δουλειά μου ουσιαστικά. Δεν θέλω να επηρεάζομαι, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα άγχος παραπάνω. Αλλά δεν μου είναι κακό για μένα προσωπικά, σαν ηθοποιό, γιατί λίγο με κινητοποιεί, λίγο με ξυπνάει, να το πω. Με ενεργοποιεί. Αυτό που λες για τη δουλειά, και νομίζω ότι με τους περισσότερους που μιλάω και κάνουν αυτό το επάγγελμα, μου λένε ότι δεν μπορώ να σκεφτώ να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, νιώθω ότι αυτό με την τέχνη της υποκριτικής κάπως είναι σαν. Είσαι ταγμένος αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο εκτός από το να είσαι ηθοποιός, από την υποκριτική, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι... κοίτα, χάρη σίγουρα αυτή η δουλειά γίνεται άμα την αγαπάς πολύ, γιατί έχει πολύ δόσιμο. Και σίγουρα δεν λέει κάποιος να εξασφαλίσω το μέλλον μου, τι να γίνω, να πάω να γίνω ηθοποιός. Άρα γίνεται μέσα από αγάπη και από θέληση ουσιαστικά. Το ότι αν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο, εντάξει, σίγουρα μπορείς. Εγώ θα μπορούσα να κάνω και μια οποιαδήποτε δουλειά και δεν ξέρω, μπορεί σε 5 χρόνια να επιλέξω να κάνω μια άλλη δουλειά. Αλλά σίγουρα η ενασχόληση με το θέατρο, ακόμα και ως θεατής, γιατί και ο θεατής εν μέρη συμμετέχει σε μια θεατρική παράσταση. Και ειδικά σε αυτήν που στο φίλο μου τον Ντοστογεύσκη, που υπάρχει και μια συνομιλία με το κοινό. Είναι διαδραστικό. Άτυπη και μη. Είναι διαδραστικό, όχι με την έννοια που το έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πειράξω κάποιο θεατή. Ναι. Αλλά επειδή έχει απεύθυνση, δηλαδή αυτά που λέω τα απευθύνω σε πραγματικό χρόνο στους θεατές, νομίζω ότι με κάποιο τρόπο. Ο μονόλογος σαν θεατρικό κείμενο, έχει τη δυσκολία του. Βρήκε δυσκολίες στο να πεις ότι τώρα είμαι μόνος μου πάνω στη σκηνή, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Κοίτα, ως σκέψη πριν μπούμε στη διαδικασία των προβών, το σκεφτόμουν, έλεγα μπορώ να κάνω τώρα ένα μονόλογο, ναι. Είναι δύσκολο αν κάτι συμβεί, αν ξέρεις όλα αυτά που μας αγχώνουν. Όταν μπαίνεις όμως, μπήκα στη διαδικασία των προβών και είναι τέτοια η σκηνοθεσία του Κώστα του Γάκη που είμαι συνέχεια σε δράση, οπότε δεν μένει στο μυαλό σου αυτό. Έχεις την ασφάλεια. Έχω την ασφάλεια. Και το ωραίο είναι ότι δεν είναι ένας μονόλογος που κάθομαι και απλά μιλάω και λέω μια ιστορία. Έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο αφήγησης που βασίζεται στην κινησιολογία, που εμένα θεωρώ ότι και μου ταιριάζει αλλά και μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή. Αυτός ο νέος τύπος θεάτρου, κατά κάποιο τρόπο. Ποια είναι τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα, τώρα, Παύλο? Λοιπόν, Χάρη, η παράσταση θα συνεχιστεί. Θα παίζει το χειμώνα μία μέρα στο θέατρο Α κάθε Τετάρτη. Θα ξαναταξιδεύω το χειμώνα σαν περιοδία. Βέβαια, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Έχω και κάποιους σταθμούς ακόμα. Όπως μετά από εδώ θα πάω στη Μυτιλίνη. Ίσως κάνω και μία παράσταση στο νησί μας, στη Σαμοθράκη. Ναι, ωραία. Το Σεπτέμβριο έχω κάποιες παραστάσεις στην Αθήνα. Οπότε. Σήμερα όμως, Δευτέρα 24 Ιουλίου, στο θέατρο Αλτιναλμάζη, 9:30, ο φίλος μου ο Ντοστογεύσκη. Και νομίζω ότι θα γίνει και δικός μας φίλος.
ότι θα πάρουμε πολλά μηνύματα και θα ταυτιστούμε με τον ήρωα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να συμβεί αυτό και να γίνει μια ωραία παράσταση. Αλεξανδρούπολη, τέρμα τα ψέματα. Σήμερα το βράδυ είμαστε όλοι εκεί πέρα. Θέατρο Αλτιν Αλμάζ, να απολαύσουμε και να χειροκροτήσουμε τον Παύρο Λουτσίδη. Ένα κείμενο το οποίο τη θεατρική διασκευή την έχει κάνει η Δήμητρα Παπαδοπούλου και τη σκηνοθεσία Κώστας Γάκης. Αλλά στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παύλος Λουτσίδης. Όσοι βρεθήκατε το Μάιο, γιατί έχω ακούσει πολύ καλά σχόλια για το έργο, όσοι ήρθανε και είδανε το Μάιο στο Δημοτικό Θέατρο την συγκεκριμένη παράσταση, νομίζω. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα ξαναέρθουν. Μακάρι, μακάρι. Και σήμερα, αλλά και όσοι δεν βρεθήκατε και όσοι δεν είχαμε την τύχη να το δούμε το Μάιο, να, η ευκαιρία μας. Τέλεια, σήμερα ευχαριστώ βράδυ. Πάρα πολύ. Μακάρι να έρθει ο κόσμος, να περάσουμε ωραία. Είναι και μια πιο δροσερή ημέρα σήμερα. Δηλαδή, εχθές ήταν απελπιστική ζέστη. Νομίζω σήμερα είναι καλύτερο, οπότε δείκνυται για να δούμε μια θεατρική παράσταση. Ραντεβού σήμερα το βράδυ 9:30 στο θέατρο Αλτιν Αλμάζ, ο φίλος μου ο Ντοστογεύσκη. Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, χάρη και χάρηκα που σε είδα. Και εγώ. Και εγώ. Θα το πούμε το βράδυ. Και μπύρες μετά. Σίγουρα. Καλά, αυτό είναι. Έχουμε να συζητήσουμε πολύ. Η παράσταση είναι το πρόσχημα. Η μπύρες είναι αυτό. Το θέμα.